Τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να σας πω βεβαίως ότι σήμερα είναι η περίφημη Black Friday. Χαμός γίνεται στο διαδίκτυο, τις παραγγελίες. Και βεβαίως είναι μοναδική αυτή η εικόνα η οποία συναντάει κανείς. Έτσι, όταν διέρχεται από επιχειρήσεις, courier δηλαδή, βλέπει τους περισσότερους να είναι στημένους έξω από τα courier και πολύ λιγότερους να είναι έξω από την τράπεζα ή τα σούπερ μάρκετ. Έχουμε ανατρέψει και τη λογική του courier σε αυτή τη χώρα, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και βεβαίως όσοι έχουν την δυνατότητα αυτή την εβδομάδα, γιατί ήταν μια εβδομάδα, έχουν κάνει τις παραγγελίες τους. Επίσης, τώρα, ένα σημαντικό θέμα, νέα παραλαβή παρτίδας αντιγρυπτικών εμβολίων από τους φαρμακοποιούς. Μένουν ακόμη δύο παρτίδες για να καλύψουμε τον πληθυσμό και βεβαίως αυτό το οποίο παρατηρήθηκε και φέτος είναι διάφορα περίεργα ζητήματα. Δηλαδή, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι έκανε τα εμβόλια, μπορεί να εμβολιάστηκαν και δύο φορές. Είναι από αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την απίστευτη χώρα. Τώρα, πάμε λίγο ως συνέχεια. Αυτόν τον οποίο ουσιαστικά υποστήριξε εδώ την περασμένη Παρασκευή μιλώντας στην εκπομπή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Νότης Μηταράκης, για τα κλειστά κέντρα και στην Λέρο αλλά και στην ΚΟ. Μάλιστα στη Λέρο σήμερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έκλεισε το ΠΙΚΠΑ. Λοιπόν, να δούμε το ρεπορτάζ που μας έστειλε ο συνάδελφος από την Λέρο, ο Νίκος Αγινατίδης. Βρισκόμαστε έξω από το ΠΙΚΠΑ. Ένα ΠΙΚΠΑ, ένα κομμάτι μάλλον του ΠΙΚΠΑ, το οποίο με μεγάλες οικονομικές θυσίες αλληλέγγυων με μπροστάρισα την Ματίνα την Κατσιβέλη, τον Σπύρο τον Δανίλ και μια ομάδα ανθρώπων που έβλεπαν τον ανθρώπινο πόνο, αποφάσισαν να το φτιάξουν. Έχουμε κάνει ούκο λίγα ρεπορτάζ μέσα από αυτό το σπίτι του Θεού, θα έλεγα, ένα σπίτι στο οποίο έβρισκε θαλπορή ο κόσμος που ερχότανε, έβρισκε κατανόηση. Δυστυχώς αυτό το κτίριο κλείνει. Αυτό που ελπίζουμε όλοι είναι ότι με το κλείσιμο αυτής της δομής, που το ξαναλέω έγινε από ανθρώπους, η πολιτεία δεν χρειάστηκε να συνεισφέρει τίποτα. Ήταν ένας αγώνας ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν και πίστευσαν σε μια καλύτερη μέρα για κάποιους ανθρώπους. Συνήθως έμεναν εδώ οι οικογένειες. Αυτό λοιπόν κλείνει, καθώς έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αποσυμφόρηση μέσα στο υπάρχον kit. Έχει φτιαχτεί και ένας ειδικός χώρος. Ας ελπίσουμε ότι ο χώρος αυτός θα φιλοξενήσει τις οικογένειες αυτές, θα είναι και ασφαλής. Και βέβαια δεν έχουμε καμία αμφιβολία να μην το πιστεύουμε αυτό, καθώς η νέα διοικήτρια, η κυρία Κυπρίζογλου, έχει αποδείξει πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο ότι έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν το λέμε εμείς, το λένε όλοι. Κλείνει λοιπόν αυτή η δομή. Ήδη βρίσκεται μέσα η Ματίνα Κατσιβέλη, μοιράζουν ρούχα στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, αλλά από ό,τι μου είπε θα δοθούν και πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα που υπάρχουν μέσα και σε ντόπιους ανθρώπους, σε οικογένειες λεριών που χρειάζονται. Θεωρώ αν μη τι άλλο ότι είναι μια ιστορική μέρα, είναι ιστορική μέρα να κλείνει αυτή η δομή. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι με την δημιουργία του καινούριου hotspot, του καινούριου kit, εκεί που υπάρχει ειδική μέρημνα για τις οικογένειες και ευπαθείς ομάδες, τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Αυτό λοιπόν το κτίριο σε λίγο θα αδειάσει. Ήδη έχει γίνει οι απαραίτητες ενέργειες να πάνε, το ξαναλέω, σε χώρο ασφαλή, ανακαινισμένο μέσα στο υπάρχον kit. Εδώ είναι μια εικόνα. Κρεβάτια, πολλά από αυτά από ό,τι μας είπανε θα δοθούν όπου υπάρχει ανάγκη. Έχει γίνει μια τεράστια μετάρρυθμιση στο κτίριο αυτό, ώστε να είναι λειτουργικό για τις ομάδες των ανθρώπων που είχαν ανάγκη. Βλέπετε εδώ ψυγεία, καταψύχτες, τηλεοράσεις, τα πάντα είχε αυτή η δομή. Δομή ανθρωπιάς, δομή η οποία αν μη τι άλλο στόχευε στον άνθρωπο. Μερικά από τα δωμάτια που έχουν ήδη αδειάσει. Υπήρχε εποχή που ούτε λίγο το πολύ σε αυτή τη δομή υπήρχαν περισσότερα από 170-180 οικογένειες. Εδώ ήταν το αποκούμπι των οικογενειών αυτών. Ανακαινισμένα μπάνια είχαμε, τα πάντα υπήρχαν στο χώρο αυτό. Σας δίνω έτσι μια ιδέα για το τι συνέβαινε εδώ. Ήδη, το ξαναλέω, ο κόσμος έχει μετακινηθεί προς το kit που υπάρχει, το υπάρχον kit. Το ξαναλέω, έχει ανακαινιστεί ο χώρος που πάνε αυτές οι οικογένειες.
φωτογραφίες σε όλο το κτίριο. Ένα κτίριο που ξαναλέω ήταν σε άθλια κατάσταση, όμως η ομάδα αυτή με δικές της προσπάθειες κατάφερε να το ανακαινήσει. Εμείς θεωρώ ότι μπροστάμε μια τελευταία έτσι συνέντευξη από τη Ματίνα, τον άνθρωπο που ήταν πίσω από όλα αυτά. Κοιτάξτε εδώ φωτογραφίες ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει σε αυτό το πράγμα που συνέβαινε εδώ. Ποια είναι τα συναισθήματά σου αυτή τη δεδομένη στιγμή, καθώς ένα όνειρο, ένας χώρος ο οποίος ήταν για τον άνθρωπο και δημιουργήθηκε από ανθρώπους, κλείνει? Θέλω τα δικά σου συναισθήματα. Τι να πει κανείς τώρα, τι συναισθήματα μπορεί να έχει εκτός από πίκρα, θλίψη, απόγνωση, ένα αίσθημα ματέωσης, προσπάθειας 5 χρόνων, που εκατοντάδες άνθρωποι ενισχύσανε αυτή την προσπάθεια από όλο τον κόσμο. Άνθρωποι από την Ελλάδα, άνθρωποι από την Ευρώπη, άνθρωποι από την Αμερική, αλληλέγγυοι, εθελοντές, οι οποίοι ενισχύσανε στο να υπάρχει ένας αξιοπρεπής χώρος και να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα είδη για τους φιλοξενούμενους. Συγγνώμη, επειδή δίνουμε και ρούχα και μιλάω αγγλικά. Έχουμε άπειρα πράγματα εδώ και τον εξοπλισμό μας όλο. Και κοιτάμε τώρα πώς θα διανύουμε τα χειμωνιάτικα ρούχα σε πρόσφυγες, αλλά και οικογένειες συμπολιτών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Και πώς θα διαθέσουμε τον εξοπλισμό μας σε άλλες δομές, σε ιδρύματα, σε ορφανοτροφία, δεν ξέρω. Είμαστε σε επαφές με διάφορες συλλογικότητες και οργανώσεις. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τα συναισθήματα και κυρίως νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να επενέσει τη διαχρονική προσφορά αυτών των ανθρώπων, δηλαδή το πάθος που επέδειξαν απέναντι σε μια συλλογική ευθύνη, γιατί ωραία είναι αυτά περί ατομικής ευθύνης, αλλά και η συλλογική ευθύνη είναι μια έννοια η οποία έχει χαθεί σε αυτή τη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι απέδειξαν μια ισχυρή συλλογικότητα και κατόρθωσαν να πείσουν έτσι παγκόσμια μια κοινότητα ευαίσθητων ανθρώπων. Λοιπόν, είναι αυτή η μεταξέλιξη την οποία έχουμε αναφέρει, δηλαδή ότι έχουμε το νέο κλειστό κέντρο να επεκτείνεται δίπλα από αυτό τον όγκο των ιστορικών κτηρίων. Τι να πει κανείς δηλαδή, εάν προσεγγίσει κανείς και λίγο την ιστορία, να δει από τις σχολές της Φρυδερίκης, από το περίφημο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου, από την ιδιαίτερη πτέρυγα με τους έγκλειστους, τους γυμνούς δηλαδή, και εκείνη την ιστορία που είχε σκάσει λίγο στα τέλη του 80, με το πρωτοσέλιδο του Observer στην Μεγάλη Βρετανία, το τι ακολούθησε για το χώρο που έχει να κάνει με τα ψυχιατρία, με τη θεραπεία και όλα τα σχετικά, μετά που καταλήξαμε σε αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με τα hot spot, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Ελπίζω κάποια στιγμή πραγματικά να το αξιοποιήσουν πολιτιστικά στην Λέρο. Πραγματικά έχουν πολλά περιθώρια, γιατί είναι ένα μοναδικό, πολύ όμορφο νησί. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο περισσότερο. Τρέχουν κάποιες ειδήσεις. Άκουγα πάρα πολλά παράπονα και χθες. Απέφυγα λίγο να ξύσω την πληγή και προχθές δηλαδή με το νερό. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη βλάβη σε κεντρικό αγωγό, ο οποίος ξεκινούσε από το αρχαίο στάδιο, από το λόφο του Αγίου Στεφάνου, με πολλά προβλήματα στην ποιότητα του νερού, διότι είχαμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο δίκτυο, απορροφάνουν χώμα, μαέρα κτλ. Φαντάζομαι ότι σήμερα είναι πιο καλό το νερό παντού, δηλαδή δεν έχουμε προβλήματα με το νερό. Και νομίζω ότι καλό θα είναι και η ΔΕΙΑ την επόμενη μέρα να δείξει λίγο το αυτονόητη υποχρέωση να ενημερώσει όταν έχουμε τέτοιες διακοπές. Νομίζω ότι θα γίνεται, δεν υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, ραντεβού για την Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κυρίως να προσέχετε.